Μπορεί ο υδράργυρος να ανεβαίνει ψηλά, να έχουμε τα ωραιότερα μέρη για καλοκαιρινές διακοπές, ωστόσο τα οικονομικά φρενάρουν τις εξορμήσεις για πολλούς. Ουσιαστικά βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από τον Αύγουστο, αλλά οι διακοπές φαίνεται ότι αποτελούν μακρινό σενάριο για τους περισσότερους πολίτες. Κάποιοι αναγκαστικά θα πάνε στο χωριό, όπως αναφέρουν, γιατί μόνο εκεί φτάνουν τα χρήματα. Και άλλοι, οι τυχεροί, θα επιλέξουν κάποιον κοντινό προορισμό για 3 με 4 ημέρες. Ναι, πολύ λίγες όμως. Πόσες ημέρες θα καταφέρουμε? 3-4. Σε κοντινό προορισμό? Ναι. Το κέντρο της Πάτρας, παρότι βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, είναι γεμάτο από κόσμο. Κάτι που μαρτυρά πως οι διακοπές έχουν πάει περίπατο και οι περισσότεροι παραμένουν στο κλινονάστι, επιλέγοντας να κάνουν κοντινές εξορμήσεις στις παραλίες της περιοχής. Δεν έχουμε προγραμματίσει γιατί έχουμε υπολογίσει τα χρήματα, τα οποία δεν υπάρχουν για τις διακοπές. Όχι, δεν θα καταφέρουμε να πάμε. Είναι δύσκολες εποχές για διακοπές. Στα μέσα του Αυγούστου ίσως να αδειάσει η πόλη, αφού οι τυχεροί που διαθέτουν κάποιο εξοχικό θα εγκαταλείψουν την πόλη για να περάσουν λίγες ημέρες ξεχνιασιάς.